Σε όλη μας τη ζωή ένα ερώτημα υπάρχει, στο οποίο αρνούμαστε να απαντήσουμε. Αυτή είναι η άρνησή μας. Αν θέλεις να υπάρχεις ως αλήθεια στη γη. Ως τη μοναδική δική σου αλήθεια. Όταν γυρίσω πίσω, το μόνο το οποίο βλέπω είναι η άρνηση να εκφράσω αυτό που είμαι στη ζωή. Και ο λόγος είναι για να μην φτάσω στη σημερινή στιγμή να χρειάζεται να απαντήσω. Όταν μείνετε λίγο και δείτε τη ζωή σας, θα δείτε ότι εκεί υπάρχει μία προσπάθεια να μην φτάσεις ποτέ σε αυτό το ερώτημα. Είμαι μία πραγματικότητα, είσαι μία πραγματικότητα μοναδική. Άλλος σαν και εμένα δεν υπάρχει, το ίδιο και σαν και εσένα, δεν υπάρχει άλλος. Λίγος, πολύς, περισσότερος. Αυτός είσαι. Οπότε, αν σε βάλει κάποιος μπροστά στην αλήθεια σου, σε αυτό που είσαι δηλαδή και στο δείξει, η άρνηση ξεκινάει, δεν θέλω να το βλέπω. Η αλήθεια συνεχίζει και μιλάει, δεν θέλω να την ακούω. Ακόμα και αν κλείσει τα αυτιά και και τα μάτια σου, υπάρχει εκεί ως αίσθηση. Δεν θέλω να με νιώθω. Έτσι χρειάζεται τώρα να δούμε τη ζωή που έχουμε ζήσει σαν μία μάχη ενάντια στην αλήθεια μας. Αυτό τα λέει όλα. Εκεί στην πραγματικότητα ολοκληρώνονται όλα. Εκεί ολοκληρώνεται και η άρνηση. Όταν θα μπορέσεις να δεις ότι πάντοτε στη ζωή σου προσπαθούσες να μην είσαι αυτό που είσαι. Για να μην συμβεί αυτό, μπορώ να κάνω μέσα από το νου μου πάρα πολλούς παραδρόμους. Συνέχεια, όταν φτάνω στην αλήθεια μου, θα βρω μία δικαιολογία, δηλαδή να κατασκευάσω ένα ψέμα για να μπορέσω να ξεφύγω. Θα δοκιμάσω πάντοτε κάτι καινούριο. Κάτι που δεν θα είμαι εγώ. Θα μου δώσει ο νους μου μια εναλλακτική λύση για να μπορέσω να την πιστέψω, να τη δεχτώ, να προσδοκώ μέσα από αυτό να είμαι κάποιος άλλος. Ακόμα και το δάσκαλο που θα ψάξεις να βρεις από πίσω έχει μία προσδοκία να μπορέσει να σου δείξει ότι είσαι κάποιος άλλος από αυτό που είσαι. Θα ήθελες να είσαι ο καλύτερος μαθητής, ο εξυπνότερος, ο καλύτερος, εκείνος που τα πιάνει όλα, αυτός που το μιμείται πολύ πιο εύκολα. Θα κάνω ό,τι κάνεις κι εσύ. Θα αναπαράγω αυτά που μου λες. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχω. Αν για λίγο σταθείτε και μπορέσετε και τη ζωή σας, θα δείτε μόνο την άρνηση του να μην εκφραστεί η αλήθεια. Μην τολμήσει και δει κανένας πίσω από το παραπέτασμα, από το ψεύτικο που έχω φτιάξει.
Σιγά σιγά με τα χρόνια δημιουργώ να πιστεύω, κατασκευάζω να πιστεύω ότι μόνο μέσα από αυτό το ψέμα που υπερασπίζω μπορώ να ζήσω. Αυτή είναι μια βαθιά πεποίθηση ότι έτσι όπως είμαι δεν θα με δεχτούν οι άλλοι. Θα πεινάσω, δεν θα μπορέσω να ζήσω. Θα με κάνουν στην άκρη. Οπότε για να μπορέσω να ενσωματωθώ, χρειάζεται να είμαι κάποιος άλλος. Έτσι συμβαίνει η μίμηση, το ψέμα. Και αλήθεια όμως ύπαρξη αγνοείται. Μπορώ να γυρίζω δεξιά και αριστερά να ψάχνω να βρω δήθεν μία αλήθεια, αλλά από πίσω κρύβεται ότι δεν θέλω να βρω την αλήθεια. Γιατί αν δεν συνειδητοποιήσω ότι η ζωή μου είναι μία άρνηση απέναντι σε μένα, στο είναι μου, στην ύπαρξή μου, δεν πρόκειται ποτέ να περπατήσω. Βέβαια, ακόμα και αυτή η συνειδητοποίηση, η συνειδητότητα έχει μία διαδρομή. Διαδρομή είναι να αρχίζεις σιγά σιγά να βλέπεις ότι είσαι ένα ψέμα. Για να μην δω ότι είμαι ψέμα, τότε θα κρίνω συνέχεια τον άλλον και θα δικαιολογώ εμένα ή όποιον με συμφέρει. Έτσι μέσα από την κρίση και μέσα από τη δικαιολογία μπορώ και συνεχίζω και κρύβομαι. Δεν έχει καμία σημασία να κρίνω εσένα. Για εμένα. Εσύ αυτό που είσαι, ακόμα και αν είσαι ψέμα, είτε είσαι αλήθεια, αυτό εμένα δεν μπορεί να με αγγίξει. Έχεις τη δική σου ζωή, τη δική σου διαδρομή, τις δικές σου επιλογές. Γιατί εγώ να εμπλέκομαι σε μία δική σου επιλογή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα φεύγω από τον εαυτό μου. Στην πραγματικότητα σε κρίνω για να μην με δω. Στην αλήθεια μου στο σήμερα. Βέβαια, όπως έχω εξηγήσει, από πίσω κρύβεται η κρίση του ίδιου μου του εαυτού, οπότε αυτά είναι λίγο συγκεχημένα. Πότε κρίνω εμένα, πότε εσένα. Είναι το ίδιο παιχνίδι για να κρύβω αυτό που είμαι. Μέσα από το ψέμα θα κάνω λάθη, τότε εκείνη τη στιγμή θα πάω να τα δικαιολογώ. Τα λάθη μου δείχνουν ότι εγώ δεν είμαι στο σωστό σημείο ως ύπαρξη. Δηλαδή εγώ και η ζωή δεν συναντιόμαστε. Οπότε εφόσον δεν υπάρχω και μπαίνω για λίγο στην ανυπαρξία, τότε θα κάνω λάθος. Το λάθος δεν μπορεί να συμβεί αν υπάρχω εγώ ως αλήθεια. Ως ανύπαρκτος όμως θα κάνω λάθος. Οπότε το λάθος είναι για να μου δείξει την ανυπαρξία μου. Όμως και αυτό εγώ ή θα το κρίνω ή θα το δικαιολογήσω. Δεν θέλω να δω ότι έκανα λάθος γιατί έχασα τη συνειδητότητά μου, εμένα. Δεν θέλω να δω ότι το λάθος εκείνη τη στιγμή συμβαίνει γιατί σκέφτομαι. Υπολογίζω. Κάνω πράξεις μέσα από το νου μου. Έχω μια προσδοκία και θα κάνω μια κίνηση που δεν είναι για μένα με σκοπό το μέλλον. Εγώ δεν υπάρχω. Γιατί να την κάνω αυτή την κίνηση? Γιατί πιστεύω ότι αν μείνω με αυτό που είμαι, τότε δεν θα επιβιώσω. Πρέπει να ανοίξω μια παράκαμψη. Βέβαια, μέσα στην προσδοκία δεν καταλαβαίνω ότι θα δώσω αυτό που είμαι στο νου μου για να πάρω κάτι στο μέλλον. Οπότε σήμερα τα ψέματα τελειώνουν.
Μια ζωή πώς να αποφύγω τη στιγμή της απόφασης. Εάν θέλω να υπάρχω εγώ ως αλήθεια στη γη. Η αλήθεια βέβαια έχει δύο όψεις. Έχει το χάσιμό μου και την πραγματικότητά μου. Ξαναμπαίνω στο χάσιμο για να μην φτάσω στη στιγμή της απόφασης. Το χάσιμο δεν συμβαίνει από μόνο του, δεν είναι δηλαδή κάτι που το κάνει κάποιος άλλος, απλά το πονηρό ανοίγει μία πόρτα και σου λέει θες να την περάσεις. Αυτό είναι ένα κάλεσμα, απλό δεν είναι τίποτα άλλο. Εσύ για να περάσεις αυτή την πόρτα χρειάζεται να αρνηθείς εσένα. Έτσι να σταματήσουν και οι δικαιολογίες ότι κάποιος άλλος στέει για το χάσιμό μου. Ο νους θα είναι πάντοτε εκεί παρόν και θα ανοίγει τις πόρτες. Έλα από εδώ. Πάντοτε όταν ανοίγει μία πόρτα μέσα από το νου, έχει μέσα ένα θα. Θα περάσουμε καλά. Θα γίνεις αυτό που επιθυμείς. Θα σε θέλουν όλοι εκτός από εσένα. Θα σε αναγνωρίζουν όλοι σαν κάτι ξεχωριστό. Για να γίνει βέβαια αυτό χρειάζεται να σταματήσεις εσύ να υπάρχεις. Οπότε τα καλέσματα θα είναι εκεί συνεχόμενα. Ο νους δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να καλεί. Αυτό θα συμβαίνει είτε μέσα σε εσένα είτε και έξω εσένα ως άκουσμα. Θα εμφανίζεται πάντοτε κάποιος μέσα από το νου να σε καλεί σε ένα παράδρομο. Εσύ εκεί χρειάζεται να μείνεις, να δεις τη δική σου λογική, να δεις αν θέλεις, να δεις ποια είναι η δική σου ανάγκη και μέσα από αυτό να πάρεις μια θέση. Αλλά τη θέση θα την πάρεις μόνο ως αλήθεια, δεν μπορεί να την πάρεις ως κατασκεύασμα. Έτσι, δείτε τι φοβόμαστε πιο πολύ. Το ερώτημα θέλεις. Να είσαι η αλήθεια σου στη γη. Δεν θέλω ούτε καν να το ακούσω σαν άκουσμα. Μέσα από την αίσθηση ξέρω ότι πάντοτε εκεί οδηγούμε. Οπότε εγώ χρειάζεται να κατασκευάζω εμπόδια για να μην φτάσω σε εκείνη τη στιγμή. Είναι αποκαλυπτικό κάποιος να σου λέει ότι όλη σου η ζωή ήταν μια προσπάθεια να μην φτάσει τη στιγμή να σε αναγνωρίσει και να σε δεχτείς. Καταραίει όλος ο νους. Ό,τι έχεις κτίσει ως εμπόδιο. Μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι οι επιλογές ήταν δικές μου για να μπορέσω να μην φτάσω σε μένα. Οπότε οι άλλοι δεν μου φταίγανε ποτέ σε τίποτα. Οι άλλοι δεν είχαν καμία ευθύνη. Οι συνθήκες ήταν εκείνες οι οποίες με βολεύανε για να μην φτάσω στο σημείο της απόφασης.
Μόλις φτάνει σε εκείνο το σημείο, αποκαλύπτεται ο φόβος που δεν έχει βιωθεί ποτέ ως εμπόδιο. Θα μπορώ να υπάρξω στη γη ως αλήθεια. Βέβαια, η διαστρέβλωση είναι ότι ήδη υπάρχεις, απλά αρνείσαι. Όταν θα έρθει η αλήθεια μπροστά, είτε μέσα από μία συνθήκη, είτε μέσα από ένα πρόσωπο, αν δηλαδή στείλει ο Θεός κάποιον, και πει δείξε την αλήθεια στους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει και η σοφία του. Όπως είπα, η αλήθεια έχει δύο όψεις. Η μία είναι το ψέμα μου, ως διαδρομή, ως πιστεύω. Και άλλη είναι αλήθεια μου ως ύπαρξη. Οπότε μέσα από την ισορροπία που περπατάμε, δύο θα έστελνε, έναν που μπορεί να σου δείξει το ψέμα και την άρνηση και έναν που μπορεί να σου δείξει τη θετικότητα. Δύο όψεις έχει αλήθεια. Όταν όμως επιτρέψεις να φτάσεις στη ρίζα και να πεις ότι η ζωή μου ήταν η άρνηση για να μην φτάσω στη στιγμή να αποφασίσω, να πάρω θέση. Τότε αυτό είναι αποκαλυπτικό, γιατί βλέπεις μπροστά σου συνέχεια ότι κάθε φορά που πήγαινες στο παραένα να υπάρξεις, να υπάρξω, έκανα μία άλλη επιλογή. Έλεγα ακόμα λίγο. Στην πραγματικότητα αυτό που κρύβεται είναι ότι μπορεί να συμβεί αυτό που μόνο εγώ μπορώ να κάνω, χωρίς εγώ να υπάρχω. Έτσι για το καθένα μας. Η μοναδικότητα του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι ξεχωριστή. Αλλά ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις εσύ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Όμως μέσα από το νου θα πιστέψεις ότι μπορεί αυτό να συμβεί, να φτάσει δηλαδή μέσα από ένα παράπλευρο δρόμο στο ίδιο αποτέλεσμα. Εγώ να μην υπάρχω και να συμβεί η ύπαρξή μου στη γη. Το να υπάρχω ως αλήθεια είναι μονόδρομος, μία ευθεία είναι. Ο άλλος είναι του νου. Δεν έχει ούτε ίσως, ούτε θα, ούτε βλέπουμε. Δεν έχει κουράσει. Εσύ, η ζωή, η στιγμή, η ροή, η αλήθεια σου, η ύπαρξή σου, είμαστε ένα. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζομαστε πολύ χρόνο. Μην μπερδεύεστε. Ακόμα και ο χρόνος είναι η δικαιολογία μου. Έτσι, αν αφαιρέσω το χρόνο ως δικαιολογία, τότε θα σταθείς απέναντι σε αυτό που χρειάζεται να πάρεις μία απόφαση. Οπότε αυτό κάνω σήμερα εγώ. Αφαιρώ το χρόνο μέσα μου. Να κερδίσω λίγο χρόνο. Να αναβάλω τις αποφάσεις. Να μπορώ ακόμα λίγο να κρύβομαι, να είμαι κάποιος άλλος. Να μην πειράξω το κατασκεύασμα, ό,τι έχω χτίσει. Κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Ότι μπορεί τελικά όλα αυτά τα οποία εγώ ξεκίνησα να ολοκληρωθούν χωρίς εμένα.
Να λοιπόν και η κοροϊδία. Εμένα κοροϊδεύω, οπότε μετά θα κοροϊδεύω και εσένα. Οπότε πίσω από αυτό το πέπλο, αν το τραβήξετε, θα αρχίσετε να βλέπετε τη ζωή με αλήθεια. Πάντα η ζωή σε αυτό σε οδηγούσε, σε αυτό με οδηγούσε. Μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να δείτε στιγμές. Στα 18, στα 15, στα 13, στα 21, στα 25, στα 35, στα 45. Θα πάρεις θέση ως αλήθεια. Θα σας πω ένα προσωπικό βήμα για να δείτε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Σε μία ή να περπατήσω μέσα από εμένα και μόνο ή να αφήσω εμένα και να μπω σε ένα παράδρομο. Σε κάτι που δεν ήταν για μένα από εκεί και πέρα. Θα σας πω τι έκανα. Ανεβαίνω πάνω σε ένα βουνό και περίμενα από το Θεό να πάρει θέση, ποια θέση όμως, αυτή που εγώ ήθελα μέσα από το νου μου. Του έλεγα πες μου τι να κάνω, αλλά χωρίς ένα πραγματικό ερώτημα, γιατί αυτό το ερώτημα πρώτα συμβαίνει σε εμένα τον ίδιο. Εγώ ήθελα να μπορέσει ο Θεός να γίνει συνένοχος σε αυτό που εγώ είχα ήδη μέσα μου αποφασίσει, να αφήσω εμένα δηλαδή και να γίνω κάποιος άλλος. 2 ώρες και μετά θύμωσα. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα μου ως κύρτημα. Και τότε εγώ αντέδρασα και είπα, ωραία, θα κάνω το δικό μου. Μείνετε λιγάκι, το θα κάνω το δικό μου, να δείτε τι σας λέει. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα, σιγά σιγά να απομακρύνομαι από εμένα. Έχανα βήμα-βήμα, μία-μία εσωτερικότητα. Το πρώτο που έχασα ήταν η λογική. Άρχισαν να συμβαίνουν παράλογα πράγματα στη ζωή μου. Παράλογα για εμένα. Για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν λογικά. Απλές στιγμές που δεν είχαν καμία λογική για εμένα. Όμως εγώ συνέχισα. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να το δείτε. Μόλις χάθηκε η λογική, μετά από λίγο άρχισε να μην υπάρχει και θέλω, γιατί για να υπάρξω στο παράλογο, δεν μπορώ να μείνω εκεί και να έχω και θέλω. Δεν γίνονται αυτά.
Οπότε μετά έρχεσαι να μην εκφράζεται το θέλω μου καθόλου. Το έπνιγα. Σιγά σιγά αυτό άρχισε να αφαιρείται. Μόλις χάνεις το θέλω σου, γίνεσαι υπηρέτης. Συνειδητοποιήστε το. Χωρίς λογική και χωρίς θέλω, μετά αυτό που ζούσα δεν ήταν για μένα, οπότε σιγά σιγά να αλλοιώνομαι ως ουσία. Τον τρόπο που κινείσαι, μιλάς, δίνεσαι, εκφράζεις. Οπότε μετά συμβαίνει μία φαντασιακή και μόνο επικοινωνία με έναν δίθε Θεό, μια και καμία ανάγκη δεν μπορεί να βγει. Τότε μετά μιλάς με αυτό το Θεό που έχεις μέσα στο νου σου για να σου καλύψει όλες τις παράλογες χωρίς θέλω και χωρίς ουσία επιθυμίες. Πιστεύοντας ότι μέσα από εκεί τελικά ο δρόμος που διάλεξα να οδηγήσει κάπου. Λίγο πριν οδηγηθώ στην καταστροφή, τότε από το γνώριμο, λέω, θέλω να επιστρέψω. Τώρα τα πράγματα βέβαια είχαν μια διαδρομή που δεν υπολόγιζα ότι θα έπρεπε να δω εγώ όλα τα λάθη. Σε ασυνείδητο και συνειδητό επίπεδο για εμένα έκανα τα πάντα για να καθυστερώ την αλήθεια. Δείτε την καθυστέρηση, από πού έρχεται. Έτσι είναι αποκαλυπτικό ότι όλη η ζωή ήταν μια προσπάθεια να μην με συναντήσω. Πριν από περίπου 1,5 με 2 χρόνια, πολύ σοφά ο Θεός έβγαλε ένα τίτλο στη Θεσσαλονίκη, «Εγώ είμαι η αλήθεια σου». Μέσα στη διδασκαλία λέει, «Κοιτάξτε τον». Αυτό δεν με θυμώνει τώρα πια, γιατί μέσα από εμένα όταν έλεγε «Κοιτάξτε τον», ήθελε να δείξει τα κοινά μας κομμάτια, αλλά και την αλήθεια μου. Δεν είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια μου», είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια του». Το «του» πήγαινε στο Θεό. Άρα πάλι εκεί υπήρχε μία άρνηση. Το να είμαι αλήθεια του με βόλευε. Γιατί η ευθύνη ήταν δική του. Είτε ως θαυμασμός, είτε ως κρίση. Το να πω εγώ είμαι αλήθεια μου και ό,τι αυτό σημαίνει, δεν υπήρχε περίπτωση να το ξεστομίσω.
Χρειαζόταν να υπήρχε μεγαλύτερη δεκτικότητα απέναντι σε αυτό που είχα κατασκευάσει. Και σε αυτό που άρχιζε να δείχνει δειλά-δειλά το ένα τέλειο. Πάλι η ευθύνη θα έπρεπε να την έχει κάποιος άλλος. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση χωρίς ευθύνη και ευθύνη χωρίς απόφαση. Και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Άρα τι θέλεις. Τώρα θα σας εκφράσω πώς είναι ο φόβος ως εμπόδιο απέναντι σε μια αλήθεια που είσαι εσύ. Θα συναντήσω έναν άνθρωπο, θα σας το κάνω με παράδειγμα. Το λέω θα συναντήσω γιατί ακριβώς έτσι συμβαίνει. Θα συναντήσω έναν άνθρωπο. Στον δρόμο συναντάς κάποιους που στην πραγματικότητα αυτό θα είναι ένας λόγος να εκφραστείς. Από μέσα μου μπορεί να βγει να τον ακουμπήσω για κάποιο λόγο. Αυτό έρχεται χωρίς σκέψη. Δεν είναι δηλαδή κατά παραγγελία. Ο νους πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα οποιαδήποτε στιγμή. Αυτός είναι ο ψεύτικος Θεός. Και εκείνη τη στιγμή συμβαίνει μία εσωτερική ένωση. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει μία ανάγκη εκεί, να αφήσει κάτι. Αυτό μπορεί να συμβεί σε εμένα ως αίσθηση να το πράξω. Δεν έχει συμβεί ακόμα. Μέσα μου όμως τρέμω. Εάν απλώσω το χέρι μου και συμβεί, τότε στην πραγματικότητα θα αρχίζει να εκφράζεται ένα μέρος της αλήθειας μου. Στη στιγμή με ένα συγκεκριμένο άτομο, μια συγκεκριμένη συνθήκη, και εγώ μέσα από εκεί θα λάβω και εγώ και εκείνη. Και οι δύο λαμβάνουν. Θα προτιμήσω να βάλω το χέρι μου στην τσέπη. Άστο καλύτερα. Δείτε τι σημαίνει το άστο καλύτερα. Κάποια άλλη φορά. Το άστο έχει εμένα, αφήνω εμένα και το καλύτερα είναι σύγκριση. Να μείνουμε με αυτό που πιστεύουμε. Μέσα από το νου θα ήθελα αυτό πάντοτε να συμβαίνει κατά το δοκούν, δηλαδή όποτε εγώ θέλω. Αυτό βέβαια θα έχει μέσα μία απόδειξη.
Αυτό το δίδαξε στην πραγματικότητα ο Κύριος, ότι στη συνάντηση με συγκεκριμένα άτομα συνέβηκαν και τα θαύματα. Σε συγκεκριμένες στιγμές. Δεν είναι ότι εγώ μπορώ να παρέμβω στο δικό σου εαυτό, στη δική σου θέληση. Αυτό θα έχει μία βία. Άρα είναι μία πιο εσωτερική, αόρατη συνθήκη. Οπότε αυτό, ενώ εκφράζεται από μέσα, είναι δηλαδή η αλήθεια μου να εκφραστεί. Θα προτιμήσω να κρυφτώ. Έτσι είπε, ο μεγαλύτερος φόβος είναι να ζήσεις χωρίς ψέματα. Οπότε θα σας πω ένα ψέμα και μία αλήθεια. Εάν είσαι ακέραιος, αληθινός στη στιγμή και αυτό έχει ισορροπία, έχει όριο, δεν απλώνεις το χέρι σου να πάρεις κάτι που δεν είναι δικό σου. Δεν κάνεις υπολογισμούς. Δεν στηρίζεσαι σε ένα υποτιθέμενο μέλλον. Μείνεις μόνο με αυτό που έχεις εκείνη τη στιγμή. Εσένα και την αλήθεια. Ο νους θα έρθει να σε βάλει στην πρόβλεψη. Χωρίς πρόβλεψη, δεν μπορώ να ζήσω. Έτσι θα κλέψω, θα πω ψέματα, θα κρυφτώ στη στιγμή, στο τώρα, για να μπορέσω να επιβιώσω αύριο. Το να περπατήσω γυμνός χωρίς τίποτα, χωρίς την πρόβλεψη δηλαδή, χωρίς τίποτα από το νου μου, και να μείνω σε εμένα, σε αυτό που έχω, και μόνο. Και να αφήσω τη ροή να συμβαίνει και εγώ να υπάρχω ως αλήθεια. Υπάρχει ένας υποτιθέμενος φόβος. Πώς γίνεται να υπάρξω σε ένα κόσμο ψεύτικο, του νου, και να ζήσω χωρίς το νου. Έτσι, ένα βαθύτερο επίπεδο. Από μικρό το ζητούμενο είναι πώς θα με δεχτεί ο νους.
όχι πώς θα δεχτώ εγώ εμένα. Για να με δεχτεί ο νους χρειάζεται να γίνω ο νους. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει επαφή. Έτσι σιγά σιγά μπορώ να δικαιολογήσω το κλέψιμο, το ψέμα, την ανευθυνότητα, τους ελιγμούς. Και μπαίνοντας μέσα αυτό κοιτάω ποιος θα γίνει πιο επιτίδιος, πιο ικανός μέσα από το νου του. Όσο περισσότερο ικανός είμαι μέσα από το νου μου, τόσο θα ανεβαίνω στην πυραμίδα που έχει κατασκευάσει ο νους για να πάω στην κορυφή. Ποτέ δεν θα δω ότι εγώ δεν υπήρξα. Γιατί θα χάσω τη στιγμή ή θα είμαι η αλήθεια μου. Δεν έχω. Θα μείνω με αυτό που έχω. Και το επόμενο βήμα θα το περπατήσω με αυτό που έχω. Εμφανίζεται ένας φόβος και τότε εγώ αυτόν τον χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Και μέσα από αυτό δικαιολόγω το χασιμό μου. Το άφημα της αλήθειας μου. Έτσι εκεί που θα περπάταγα εγώ, με αυτό που έχω και με αυτό που είμαι ως αλήθεια, μέσα από το σώμα μου, την ουσία μου, το θέλω μου, τη λογική μου, και θα συναντούσα αυτό που θα χρειαζόταν να κάνω εγώ και μόνο, αυτό είναι το θαύμα μου, για εμένα, θα ζητήσω και θα συμβεί για την ανάγκη μου, θα κάνω μία μικρή διαπραγμάτευση. Θα αφήσω εμένα ως αλήθεια, θα κατασκευάσω ένα φόβο για να μου δικαιολογήσει το ψέμα. Φοβάμαι ότι θα μείνω μόνη μου, φοβάμαι ότι δεν θα έχω, φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, φοβάμαι τι θα συμβεί. Και έτσι μπορώ να δικαιολογήσω όλα τα παράγωγα του νου. Ψέμα είναι και φόβος. Με βολεύει ως δικαιολογία για να με αρνηθώ. Έτσι μια ζωή αλλάζω τη ροή. Δεν αφήνω εμένα μέσα στη ροή, κατασκευάζω μια δικιά μου και μπαίνω σε αυτή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα συναντήσω ποτέ εκείνους που θα μου δείχναν την αλήθεια μου, θα συναντήσω κάποιους άλλους. Το ψέμα με το ψέμα. Ο κλέφτης με τον κλέφτη.
Το κακό με το κακό. Έτσι δείτε ότι μέσα μας δεν θέλουμε να πάμε σε αυτή τη στιγμή. Θέλεις να υπάρχεις. Μη μου κάνεις το ερώτημα. Εάν μέσα από μία υπόθεση σου πω ότι όταν υπάρχει θα συμβεί εκείνο, 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 εκείνο που θα έχει μέσα νου, θα πεις ναι κατευθείαν. Εάν σου πω την αλήθεια, θα το κρίνεις, θα το απορρίψεις μέσα από το νου σου και θα πεις όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Εγώ θέλω ένα ψέμα. Άρα για ποιο λόγο έρχεσαι. Όπου υπάρχει αλήθεια, λίγη. Όπου υπάρχει ψέμα, πολύ. Οπότε, εγώ θα έκρινα μέχρι και σήμερα αυτούς που θα αρνιόντουσαν την αλήθεια τους, γιατί ο πρώτος που το έκανε είναι εγώ. Οπότε δεν θα ήθελα ποτέ να το δω. Έτσι θα θύμωνα με όποιον θα ήθελε να ψέματι για την αλήθεια. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι μου δείξανε ότι εγώ ακόμα μέσα μου έχω ψέμα και τη δικαιολογία του φόβου. Αφήνω ότι έχτισα και θέλω να ζήσω σ' αλήθεια. Τη δική μου αλήθεια. Αυτή που ο καθένας μόνο μπορεί να ζήσει.